Κοιτάξτε, το Σάββατο το βράδυ δεν νομίζω ότι κοιμήθηκε άνθρωπος στην περιοχή. Με τη μουσική, με τη φασαρία, με το τι γινόταν με αυτές τις, το καινούριο φαινόμενο με τις φωτοβολίδες, είναι πράγματα απίστευτα. Δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα μιλάμε ότι έχουμε μείωση στον τουρισμό και εμείς αντί να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε και να φέρουμε κόσμο, κάνουμε πράγματα για να διώξουμε τον κόσμο. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που λένε ότι η νυχτερινή ζωή είναι ένα στοιχείο ελκυστικό για τον τουρίστα, είναι ένας λόγος για τον οποίο έρχεται στοιχείο για να διασκεδάσει μέχρι το πρωί. Κοιτάξτε, δεν αμφιβάλλω ότι μερικά από αυτά τα πράγματα θα βοηθούσαν, αλλά να γίνουμε ένα όριο, να γίνουμε ένα μέτρο. Δεν είναι δυνατό μέχρι τις 6.30 ώρα το πρωί να παίζουν μουσικές και να μου λένε εμένα ότι αυτό θα βελτιώσει την εικόνα του τουρισμού. Εγώ νομίζω ότι κάποιοι κερδοσκοπούν εις βάρος κάποιων άλλων. Τι αντιδράσεις είχατε από τους ενίκους του ξενοδοχείου σας? Οι ενίκοι από Σπερίς δεν μπορούν να κοιμηθούν. Το πρωί ακούν αυτό το αυτό που γίνεται εδώ απ' έξω με τα έργα που αποφάσισε ο Δήμος Χίου να κάνει το αποχετευτικό μέσα στο κατακαλό καιρό. Τι άλλο να σας πω. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο που δεν έχει κοιμηθεί όλο το βράδυ, έχει αυτή τη βαβούρα, το πρωί που θέλει να κοιμηθεί, ακούει αυτά τα μηχανήματα και αυτόν όλο το θόρυβο εδώ μπροστά. Η φασαρία από το κλαμπ ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε αυτό το καλοκαίρι? Ναι. Πρέπει τα παιδιά μόλις να έχουν ανοίξει. Δεν ξέρω, ούτε καν δεν γνωρίζω τους κυρίους ποιοι είναι, αλλά έτσι όπως λειτουργούν, είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο από το ξενοδοχείο θα έχουν αντιδράσεις από όλη την περιοχή. Διότι δεν νομίζω από τα γύρω διαμερίσματα, σπίτια ή οτιδήποτε άλλη δουλειά, κάποιος να μπορούσε το Σάββατο το βράδυ να ησυχάσει εδώ. Τι σκέπτεστε να κάνετε? Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ πέρα, πάντα λέω θα κάνω, θα δείξω. Αλλά σε τελική ανάλυση τίποτα δεν γίνεται. Ξέρετε γιατί? Διότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν την αρπακτή και να φύγουν. Ενώ εμείς δυστυχώς, και εσείς ως ένικος εδώ της περιοχής θα το γνωρίζετε αυτό, μένουμε εδώ. Ποιους θα περιμένετε να δείξουν ευαισθησία? Ποιοι θα περιμένετε? Αυτοί που λένε ότι θα κάνουν, θα δείξουν, θα έρθει τουρισμός, θα κάνουν λιμάνια, αεροδρόμια, υποδομές, αυτοί θα πρέπει να δουν το θέμα σφαιρικά και όχι, δηλαδή δεν έχω να κάνω τίποτα με αυτό το συγκεκριμένο μαγαζί, δεν λέω μόνο για αυτόν τον άνθρωπο, εγώ βλέπω και λέω για το μέλλον, δηλαδή να αποφασίσουν πού θα γίνουν αυτά τα κλαμπ, πού θα γίνει αυτή η βαβούρα. Ας επιλέξουν μια περιοχή και ας πούν στους άλλους, παιδιά εσείς δεν μπορείτε να πουλάτε ύπνο, διότι εδώ πουλάει το κλαμπ, εδώ είναι κέντρο διασκέδασης. Ας επιλέξουν μια συγκεκριμένη περιοχή που θα βάλουν αυτό του είδους τη μουσική, αυτό του είδους την διασκέδαση. Μιλάτε για χωροταξικό σχεδιασμό που είναι έτοιμα χρόνο. Μπράβο, μπράβο. Είναι κάτι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για βελτίωση. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο το νησί έχει μείωση στο τουρισμό. Εγώ να σας δώσω να καταλάβετε. Είχα συμβόλαια με Ολλανδούς και Βέλγους. Οι Βέλγοι φύγανε, ξέρετε γιατί? Διότι απέναντι χτιζόταν αυτό εδώ το κυρίου Γλίκα πριν 5-6 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς. Ο εργολάβος έπιανε δουλειά κανονικά 7 η ώρα. Οι τουρίστες κοιμότανε πάνω, γινόταν φασαρία, πήγαν πίσω, ζητήσαν τα λεφτά τους, ήταν γύρω στις 3.000 ευρώ τα οποία δεν πληρώθηκαν ποτέ. Και η εταιρεία με αποτέλεσμα να λύσει τα συμβόλαια και να φύγει από μέσα στο αυτό το ξενοδοχείο. Διότι δεν μπορούσαν να ησυχάσουν οι πελάτες της. Και τώρα οι περισσότεροι από τους πελάτες μου έχουν αυτήν την. Δηλαδή κάθε Σάββατο, Κυριακή πρωί, πρέπει να έχεις τα νεύρα σου τεντωμένα για να αντιμετωπίσεις τους πελάτες οι οποίοι σου διαμαρτύρονται. Είναι απαράδεκτο. Εγώ εδώ να προσπαθώ κάθε χρόνο να ξοδεύω χρήματα, να βελτιώσω την εικόνα του ξενοδοχείου, να κάνω προσφορά για να έρθει κόσμος, πουλάγαμε 45 ευρώ το δίκλωμα και σας πληροφορώ ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο και έχουμε ακόμα μεγάλο ενδιαφέρον. 65 ευρώ πουλάμε το δίκλωμα αυτή την εποχή. Έχουμε ενδιαφέρον, έχουμε κόσμο, έχουμε οικογένειες μέσα. Είμαστε οικογένεια, δουλεύουμε οι ίδιοι και προσπαθούμε. Και αντί να το δούνε όλοι και να πούνε αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί. Λες και κάθε χρόνο κάτι θα γίνει. Μία είναι το ΟΤΕ, μία είναι η ΔΕΗ, μία είναι η νομαρχία με το δρόμο. Τώρα εδώ είναι η ΔΕΙΑΧ να κάνουν ένα έργο
Δεν λέω αυτό χρειαζόταν να γίνει το έργο. Αυτό ήταν που με έπνιξε εμένα πριν 10 χρόνια και έπαθα 45 εκατομμύρια ζημίες. Αλλά να γίνει σε μια εποχή, ρε παιδί μου, που δεν θα ενοχλούσε. Πού ήταν πριν ένα μήνα που δεν υπήρχε ψυχή εδώ? Γιατί δεν το κάνουν το τέλος Οκτωβρίου, αρχές Οκτωβρίου? Για ποιο λόγο να έρθουν να το κάνουν μέσα στις 10 Ιουλίου? Είναι απαράδεκτο, νομίζω. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.